Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ξεκινώντας, όταν μόνο ετοίμαζα την παρουσίαση, επέλεξα να προσπάθησα να βρω μερικά αποσπάσματα ενδεικτικά διαφορετικών απόψεων που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα και θα ήθελα να ξεκινήσουμε την παράθεση κάποιων απόψεων που έχουν ακουστεί το τελευταίο χρόνο, 1,5 κτλ. Ο αγαπημένος μου Κωνσταντίνος Μπογδάνος είχε μια εκπομπή, έλεγε και λέει Πολυτεχνείο, απώλεια Κύπρου, τι δεν καταλαβαίνετε. Στην ουσία λέγοντας ότι το Πολυτεχνείο, τα αγνά παιδιά όπως έλεγε, έτσι, οδήγησαν στην πτώση του Παπαδόπουλου, μετά ανέβηκε ο Ιωαννίδης οδήγησε στην πραξικοπηματιστική και την τουρκική εισβολή, άρα από το Πολυτεχνείο οδήγησε στην απώλεια της Κύπρου. Ένας άλλος επιφανής αρθρογράφος, ο Τάκης Θοδωρόπουλος, στην Καθημερινή υποστήριζε, έγραφε, παραθέτω, έχει δίκιο ο κύριος Δένδιας. Ο Μεταξάς είναι ένα από τα κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας μας και ως προσωπικότητα δεν έχει καμία σχέση με τους καραβανάδες που προσπάθησαν να το μιμηθούν το 1967. Μην ξεχνάμε ότι και το Καποδίστρια Τύρωνα τον αποκαλούσαν. Αν θέλουμε να αποκαταστήσουμε κάπως τη ζωτικότητα της πνευματικής μας ζωής, να τη βγάλουμε από την νεκροφάνεια που την έριξε η ηθική υπεροχή των προοδευτικών και οι ενοχές των συντηρητικών, το πρώτο βήμα είναι να την απαλλάξουμε τα ταμπού της. Δηλαδή ο Μεταξάς ήταν ένας κακός άνθρωπος. Από το πρόσφατο κείμενο, το οποίο προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις του Στάθη Καλύβα στην Καθημερινή, να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα. Γράφει ο πολιτικός επιστήμονας, δεν υπάρχουν ασφαλείς δείχτες για να μετρηθεί, όμως αρκετοί αντικειμενικοί παρατηρητές της εποχής κάνουν λόγο για μια επιφανειακή μεν, αλλά πλατιά αποδοχή. Πράγματι, η δικτατορία ταυτίστηκε μια εποχή μεγάλης οικονομικής ανόδου και αισιοδοξίας, με την κορύφωση ουσιαστικά του μεταπολεμικού ελληνικού οικονομικού θαύματος. Η χώρα αστικοποιήθηκε, η οικοδομική δραστηριότητα γνώρισε δόξες, το οδικό δίκτυο επεκτάθηκε, ο εξελεκτισμός της χώρας ολοκληρώθηκε και πραγματοποιήθηκαν μεγάλες κλίμακες ξένες επενδύσεις. Παρά τις αυταρχικές πρακτικές του καθεστώτος, πολλές τέχνες άνθησαν και η νεολαία προσέγγισε μαζικά τα δυτικά πρότυπα διασκέδασης, κατανάλωσης και ζωής. Η κοινωνία του 1974 μικρή σχέση είχε με αυτή του 1964. Η διαδικασία κοινωνικού συγκλονισμού είχε βέβαια ξεκινήσει πριν από τη δικτατορία, αλλά εκείνη, δηλαδή η δικτατορία, επιτάχυνε τον κοινωνικό συγκλονισμό, γνωρίζοντας πως η αποδοχή της εξαρτώνεται σε μεγάλο βαθμό με την οικονομική ανάπτυξη. Άρα, στην ουσία, η δικτατορία είναι μια εποχή οικονομικής ανάπτυξης, ανόδου, αισιοδοξίας, που η νεολαία μαζικά προσεγγίζει τα δυτικά πρότυπα διασκέδασης και ζωής και επίσης την χάνει πλατιάς αποδοχής. Το πιο αγαπημένο παράδειγμα είναι η εφημερίδα Κυριακάτικη Δημοκρατία. Δυστυχώς δεν μπορώ να τη διαβάσω, αλλά παρακολουθώ κατά καιρούς αυτά τα οποία μοιράζει, διανέμει και τον τρόπο με τον οποίο τα προωθεί. Η εφημερίδα λοιπόν αυτή το ερχόμενο Σάββατο διανέμει, για να είστε ενήμεροι, το βιβλίο για τον πολέμαρχο της Εθνικής Αντίστασης, Ναπολέοντα Ζέρβο, που, παραθέτω, έσωσε την Ελλάδα από τους Σάμιδες και τον Ερυθρό Κίνδυνο. Η ίδια εφημερίδα στις 8 έκτου διένει με ένα απόνυμα για τα 70 χρόνια από τη μάχη της Κόνιτσας, εισαγωγικά, την πρώτη μεγάλη ήττα των συμμοριτών από τον Εθνικό Στρατό. Ενώ λίγες εβδομάδες νωρίτερα, στις 23 Απριλίου, επαφορμή του πραξικοπήματος 21 Απριλίου, διένει με DVD με την απολογία του Παπαδόπουλου. Όλα αυτά είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους πράγματα, από πολύ διαφορετικούς χώρους, φορείς και τα λοιπά, πρόσωπα. Παρ' όλα αυτά κάτι δείχνουν. Όχι κάποια συνωμοσία, αλλά ότι δεν μας αρέσει να το ακούμε, αλλά έτσι συμβαίνει, η ιστορία πάντα ξαναγράφεται. Και αυτό είναι κάτι φυσιολογικό, καθώς ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε το παρελθόν αλλάζει από το εκάστοτε παρόν. Δηλαδή, πιο απλά, καθώς η κοινωνία αλλάζει, αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει το παρελθόν, ειδικά όταν αυτό το παρελθόν είναι επίμαχο, είναι προβληματικό, είναι δύσκολο. Για παράδειγμα, το πιο κλασικό παράδειγμα
αυτού του τρόπου με τον οποίο αλλάζει ο τρόπος, αλλάζει η ιστορία, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο γράφεται η ιστορία και αφηγείται η ιστορία, είναι η δεκαετία του 1940. Για πολλές δεκαετίες η ιστορία της δεκαετίας του 1940 πηχούσε την άποψη των νικητών του εμφυλίου, της δεξιάς παράταξης. Αυτή η εκδοχή, αυτή η αφήγηση της ιστορίας της δεκαετίας του 1940 άρχισε να αναθωρείται διεθνώς στην δεκαετία του 1970, στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα στην δεκαετία του 1980. Μετά την άνοδο του Πασόκ στην εξουσία του 1981 και την αναγνώριση εθνικής αντίστασης, σταδιακά κυριάρχησε η αναθεώρηση της ιστορίας σχετικά με την αντίσταση και συνέχεια με τον εμφύλιο πόλεμο. Κάτι που αποτυπώθηκε στη δημόσια ιστορία με μια σειρά από τελετές, μνημεία, έκδοση μαρτυριών που βγαίνουν στο δημόσιο χώρο στη δεκαετία του 1980 και μετά, αλλά και στην ακαδημαϊκή ιστορία με τη στροφή στη μελέτη της ελληνικής κοινωνίας στη δεκαετία του 1940, την ριζοσπαστικοποίησή της και τη μαζική συμμετοχή στο εαμικό κίνημα. Άρα το ερώτημα δεν είναι αν θα πρέπει να ξαναγράφεται η ιστορία ή όχι, ή αν θα πρέπει να αναθεωρείται η ιστορία ή όχι, αλλά αυτό που κανένας έχει ενδιαφέρον να συζητήσει είναι γιατί αναθεωρείται και τι σημαίνει αναθεώρηση. Δηλαδή, ποιες εκδοχές του παρελθόντος αναδεικνύονται και για ποιο λόγο. Αν θα έπρεπε να επιλέξει κανείς ένα χρονικό, κάπου να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση για τις περιπέτειες του παρελθόντος και της ιστορίας, αυτή η χρονική στιγμή, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι το 1949, δηλαδή η λήξη του εμφυλίου πολέμου, ούτε το 1967, δηλαδή η επιβολή της Χούντας, αλλά το 1974. Η πτώση της Χούντας μετά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Το σοκ της ήττας στο Ελληνοτουρκικό πόλεμο και η μετέπειτα κατοχή του 40% της Κύπρου λειτουργήσε ως σημείο τομής για τη δεξιά, η οποία δεξιά παράταξη είχε κυριαρχήσει στα πολιτικά πράγματα του τόπου για πολλές δεκαετίες και στην ουσία διάλειπτα από τη δεκαετία του 1930. Το σοκ του 1974 ήταν τέτοιο που για να μπορέσει η δεξιά παράταξη να συνεχίσει να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, θα έπρεπε να έρθει σε ρήξη με το παρελθόν της. Θα έπρεπε να έρθει σε ρήξη με το παρελθόν και τους στρατηγικούς συμμάχους της στο παρελθόν, δηλαδή τη μοναρχία, το στρατό και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ρήξη προφανώς δεν μπορούσε να ήταν ολοκληρωτική, αλλά μόνο επιμέρους. Η Ελλάδα αποχώρησε από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΣΟ, θα σας υπενθυμίζω, το 1974, και έμεινε εκτός του στρατιωτικού σκέλους το 1980. Ο στρατός μέσω μιας σειράς από στρατιών εκαθαρίστηκε από αρκετούς χουντικούς ανώτερους αξιωματικούς και στην ουσία μόνο η ρήξη με τη μοναρχία ήταν ολοκληρωμένη με την έννοια της προκήρυξης δημοψηφίσματος, στο οποίο πάντως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των δεξιών ψηφοφόρων ψήφισε υπέρ της διατήρησης του θεσμού της μοναρχίας. Στην ουσία, η προσπάθεια της δεξιάς παράταξης να απογαλακτιστεί από τους βασιλόφρονες και τους χοντικούς ήταν μια μακροχρόνια διαδικασία και σίγουρα δεν ήταν ευθύγραμμη. Ο στόχος ήταν αυτό το κομμάτι των ψηφοφόρων να παραμείνει στην εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά να μην διαμορφώνει την πολιτική φυσιογνωμία και στρατηγική του κόμματος. Συνέπεια όλων αυτών που προανέφερε ήταν η Νέα Δημοκρατία και γενικά η δεξιά παράταξη να στερηθεί το παρελθόν της, το οποίο είχε οικοδομήσει στην ουσία μεταπολεμικά στη νίκη κατά των κομμουνιστών συμμοριτών στο Γράμμο και το Βίσο του 1949, ενώ η ίδια η ιδεολογία της εθνικοφροσύνης είχε υποστεί τεράστιο πλήγμα μετά το Κυπριακό. Αντίθετα, ήταν η αριστερά που μπορούσε να επικαλεστεί ένα ηρωικό πατριωτικό παρελθόν, αυτό της αντίστασης κατά των κατακτητών στην κατοχή. Αυτό το ηρωικό πατριωτικό παρελθόν θα αποτελέσει την επίσημη και κυρίαρχη αφήγηση του παρελθόντος μετά τη δεκαετία του 1980. Το παρελθόν αυτό όχι μόνο ήταν ένδοξο, αλλά ήταν και ηρωικό. Και πάνω απ' όλα ήταν ενωτικό. Σε αντίθεση με το μετεμφυλιακό αφήγημα που διαιρούσε την κοινωνία, την ελληνική κοινωνία, σε εθνικόφρονες από τη μια πλευρά και από την άλλη σε συμμορίτες, μοιάσματα προδότους ή συνοδοιπόρους, το αφήγημα της εθνικής αντίστασης συμπεριλάμβανε όλους τους Έλληνες, ένωνε όλους τους Έλληνες πλην ελαχίστων προδοτών, για τους οποίους δεν θα άξιζε κανένας να ασχολείται. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε σε αυτό το σημείο ότι η δεξιά εκείνη την εποχή ήταν απρόθυμη να δεχθεί το ενωτικό αφήγημα του παρελθόντος. Τότε στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο Ευάγγελος Αβέροφ,
ο οποίος όταν ψηφιζόταν ο νόμος του 1982 για την αναγνώριση εθνικής αντίστασης, αποχώρησε από τη Βουλή μαζί με ολόκληρο τους βουλευτές του κόμματός του και δεσμεύτηκε ότι να καταργήσει τον νόμο όταν θα επανερχόταν η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία. Δύο δεκαετίες αργότερα, αν κάνουμε ένα έτσι άλμα στον χρόνο, η μετά αναθεωρητική προσέγγιση, αν ακολουθήσουμε μια αυστηρή έτσι, ορολογία, θα αμφισβητήσει αυτό το ηρωικό πατριωτικό παρελθόν, ώστε να κλονίσει την έγκλη που απολάμβανε η αριστερά λόγω ακριβώς κυρίως της αμερικής αντίστασης. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, κάποιοι πολιτικοί επιστήμονες θα επιδιώξουν να μετατοπίσουν το πεδίο της έρευνας και της συζήτησης από την αντίσταση στον εμφύλιο πόλεμο και να αναδείξουν τον πρωταρχικό ρόλο της βίας στις εξελίξεις και σχεδόν αποκλειστικά της βίας αριστεράς κατά των αντιπάλων τους. Το αποτέλεσμα ήταν η συνολική υποβάθμιση του φαινομένου και της σημασίας της αντίστασης στα χρόνια της κατοχής. Όπως έγραψε ο Στάθης Καλύβας σε ένα άρθρο του στην Καθημερινή το 2011, εισαγωγικά, η αντίσταση απέτυχε στους περισσότερους στόχους της, ενώ επέβαλε μεγάλο κόστος στη χώρα. Κλείνοντας εισαγωγικά, δηλαδή με απλά λόγια, η αντίσταση μάλλον έβλαψε παρά ωφέλησε την Ελλάδα στα χρόνια της κατοχής, άρα κακώς αντιστάθηκαν οι Έλληνες. Η αντίσταση όχι μόνο υποτιμήθηκε, αλλά και σχετικοποιήθηκε, καθώς θεωρήθηκε υπαίτια των εμφύλιων συγκρούσεων της κατοχής. Η συνεργασία με τις δυνάμεις κατοχής και το φαινόμενο του δοσυλλογισμού θεωρήθηκαν γεγονός δευτερεύουσας σημασίας ή, στη χειρότερη των περιπτώσεων, αναγκαστική επιλογή απέναντι στη βία του ΕΑΜ. Δηλαδή, στην ουσία, η προσπάθεια του ΕΑΜ Ελλάς να κυριαρχήσει μια περιοχή εξωθούσε τους μη ΕΑΜικούς, τους μη κομμουνιστές, μη αριστερούς σαν τάγματα ασφαλείας. Επιπλέον, η εστία στην αριστερή βία και τις εμφύλιες συγκρούσεις διευκόλυνε τη δημιουργία ενός σχήματος μακρού εμφυλίου πολέμου, δηλαδή ενός εμφυλίου πολέμου, ο οποίος ξεκινά το 1943 και τελειώνει το 1949, στο οποίο, σε όλη αυτή τη μακρά περίοδο, το ενοποιητικό στοιχείο είναι η βία η κατάληψη εξουσίας από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Άρα στην ουσία είχες με αυτόν τον τρόπο την επαναφορά του σχήματος, του ερμηνευτικού σχήματος των τριών γύρων που ήταν, άμα θέλετε, η επίσημη αφήγηση για τη δεκαετία του 40 μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου. Η αποκαθήλωση της αριστεράς μέσα από την αμφισβήτηση της αντίστασης, που επαναλαμβάνω η αντίσταση ήταν ο ιδρυτικός μύθος και καταστατικό στοιχείο της ταυτότητας της αριστεράς, αποτέλεσε την αρχή μιας προσπάθειας να ξαναγραφεί συνολικά η σύγχρονη ελληνική ιστορία. Ή ακριβέστερα, αποτέλεσε την αφετηρία για να τεθούν εκ νέου σε κυκλοφορία ιδέες, απόψεις, ερμηνείες που ανήκαν στη μετεμφυλιακή Ελλάδα. Πολλά από αυτήν την άποψη, πολλά από αυτά τα οποία γράφονται και ακούγονται τον τελευταίο καιρό, δεν αποτελούν ανανέωση ή αναθεώρηση της ιστορίας, αλλά μάλλον αναπαλαίωση με την έννοια της επιστροφής σε παλαιότερα σχήματα, ιδέες και ερμηνείες. Παρ' όλα αυτά, τι μπορεί να σημαίνει σήμερα η δικαίωση των ταγμάτων ασφαλείας ως θυμάτων των κομμουνιστών, η καταξίωση του Μεταξά ως εθνικού ηγέτη, η επανεμφάνιση της ορολογίας του κομμουνιστικού συμμορητισμού, η κανονικοποίηση της Χούντας ως μιας περιόδου οικονομικής ανάπτυξης, άνθησης των τεχνών και ενός καθεστώτος το οποίο συναντούσε την αποδοχή του πληθυσμού. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο ερώτημα. Δηλαδή, κανένας να προσπαθεί να εξηγήσει τι σημαίνουν όλα αυτά, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Προσπαθώντας να απαντήσω, θα ήθελα να θέσω δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι αν κάτι δείχνει όλη αυτή η επιστροφή σε αυτό το προβληματικό και μάλλον λίγο μαύρο παρελθόν, είναι ότι στον πυρήνα της ταυτότητας της δεξιάς παράταξης δεν βρίσκεται η φιλελεύθερη ιδεολογία, αλλά η παραδοσιακή δεξιά. Όσο και αν προσπάθησες από το δεκαετία του 1990 και μετά να μετασχηματιστεί σε μια φιλελεύθερη κεντροδεξιά πολιτική δύναμη, ένα σημαντικό τμήμα της παρέμεινε προσκολλημένο στην παραδοσιακή ιστορική ταυτότητα της δεξιάς, έτσι όπως δημιουργήθηκε μετά το 1940. Αυτή η δεξιά ταυτότητα, η παραδοσιακή σκληρή δεξιά ταυτότητα, ισχυροποιήθηκε τα τελευταία χρόνια λόγω δύο εξελίξεων. Η πρώτη είναι η παγίωση της Χρυσής Αυγής στα δεξιά της με ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό. Η παγίωση της Χρυσής Αυγής σημαίνει ότι υπάρχει ένα ακροατήριο στο οποίο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να απευθυνθεί και να το κερδίσει, αναδεικνύοντας ζητήματα όπως το μεταναστευτικό και εγκληματικότητα. Ένα ακροατήριο το οποίο είναι σημαντικό
στα παραδοσιακά κέντρα της δεξιάς. Αυτό γιατί το λέω. Ας μην ξεχνάμε ότι ο χώρος από τον οποίο για πρώτη φορά αυτό το παρελθόν προσπάθησε να επανεμφανιστεί και να διεκδικηθεί και να δικαιωθεί είναι η Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή ήταν αυτή που διεκδίκησε το παρελθόν το οποίο η Νέα Δημοκρατία είχε προσπαθήσει να βάλει στην άκρη, από το οποίο είχε θελήσει να αποστασιοποιηθεί. Η Χρυσή Αυγή ήταν αυτή η οποία επανέφερε στην κυκλοφορία το μεταξά, τον αντικομουνισμό, τον εμφυλιοπολεμικό αντικομουνισμό και όπως επίσης την εξύμνηση της Χούντας. Ένα παρελθόν λοιπόν το οποίο είχε αποσυρθεί από την δημόσια σφαίρα ή είχε περιθωριοποιηθεί, επανήλθε από την Χρυσή Αυγή και τώρα η Νέα Δημοκρατία νιώθει ότι θα πρέπει να μπορέσει με έναν τρόπο να το διεκδικήσει ανοιχτά ή συγκαλυμμένα, ούτως ώστε πλέον να διεκδικήσει και αυτό το κομμάτι των ψηφοφόρων. Η άλλη εξέλιξη των τελευταίων ετών που επανέφερε, που ανέδειξε το σκληρό πυρήνα μιας της δεξιάς παράταξης, ήταν η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, η οποία ενεργοποίησε όλα τα παραδοσιακά αντιαριστερά αντανακλαστικά, τα οποία έλκουν την καταγωγή τους από την παράδοση της δεξιάς ιδεολογίας. Δηλαδή, η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ ενεργοποίησε αντανακλαστικά όπως ο φόβος μιας κομμουνιστικής δικτατορίας, η όλη συζήτηση αν θα ξαναγίνουν εκλογές στην Ελλάδα μετά την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Όλη η συζήτηση για τον ιδεολογικό φανατισμό, ότι η αριστερή είναι ιδεολειπτική, η περιφρόνηση προς τη δημοκρατία και τους θεσμούς, ότι η αριστερή διέπονται από αντεθνική ιδεολογία ή ότι η αριστερά έλκεται από τη βία και ούτω καθεξής. Όλη αυτή η φιλολογία μοιραία άνοιξε, θα έκανα, στο πεδίο ακριβώς για αυτή την επαναπροσέγγιση της ενός σκληρού πυρήνα της παραδοσιακής δεξιάς. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι εάν πολλά από αυτά τα οποία γράφονταν ή λέγονταν αρχικά επιτρούσαν τον σκοπό της πρόκλησης, και αυτό είναι κλασική τακτική, θα έλεγα, ένας στο δημόσιο χώρο, να προκαλέσεις, δεν έχει σημασία αν θα προκαλέσεις αρνητικό ή θετικό σχολιασμό, σημασία έχει αυτό το οποίο λες να κινεί το ενδιαφέρον, να γίνει αντικείμενο συζήτηση. Αρνητική διαφήμιση δεν έχει σημασία, αλλά να συζητιέται. Αν λοιπόν πολλοί παίξαν αυτό το χαρτί να γίνονται προκλητικοί ακριβώς για να γίνεται συζήτηση γύρω από το όνομά τους και τις απόψεις τους, νομίζω ότι είμαστε πέρα από αυτό το στάδιο. Αυτή είναι η κλασική περίπτωση του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, ο οποίος συστηματικά έπαιζε αυτό το χαρτί της πρόκλησης, να πει ό,τι πιο εξωφρενικό μπορούσε, ούτως ώστε όλοι να ασχολούνται την επόμενη μέρα στο διαδίκτυο με το τι είπε στην εκπομπή του ή τι έγραψε στο Facebook. Αυτό ήταν για ένα διάστημα, έτσι. Νομίζω ότι είμαστε πλέον σε μια διαφορετική περίοδο, σε μια περίοδο στην ουσία, αν κανένας δεν την περιγράψει, χαρακτηρίζεται από την ιδεολογική ηγεμονία της δεξιάς. Και θα ήθελα να επιμείνω σε αυτό. Ακόμα και οι πιο ακραίες δεξιές απόψεις, σαν και αυτές που προαναφέρθηκαν και άλλες που είμαι σίγουρος ότι κυκλοφορούν, αλλά δεν τις έχω παρακολουθήσει, ίσως ο Δημήτρης που είναι πιο συστηματικός, έτσι, αναγνώση των εφημερίδων, φαντάζομαι έχει σταχυλογήσει εξωφρενικά παραδείγματα, ό,τι πιο ακραία δεξιό αυτή τη στιγμή κυκλοφορήσει στη δημόσια σφαίρα θα βρει πρόθυμους υποστηρικτές τόσο στο διαδίκτυο και στον τύπο. Από φιλικά sites, blogs, τα οποία θα αναμεταδίδουν σε ρυθμό χιονοστιβάδας ό,τι πιο ακραία αντιδραστικό, συντηρητικό υπάρχει και διατυπώνεται. Το δεύτερο είναι ότι αυτές οι πλέον εξωφρενικές απόψεις δεν κυκλοφορούν μόνο μεταξύ περιθωριακών ακραίων ιστοσελίδων, αλλά φιλοξενούνται στα mainstream εφημερίδες. Όσο και αν κάποιοι επιμένουν να μιλούν για ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς και να υποστηρίζουν ότι, όπως διάβασα πριν λίγες μέρες, ότι η Ελλάδα είναι η τελευταία κομμουνιστική χώρα της Ευρώπης, και μάλιστα από πανεπιστημιακό το διάβασα αυτό, η πραγματικότητα βρίσκεται στον αντίποδα τέτοιων εφιολογημάτων. Η ιδεολογική ηγεμονία της δεξιάς δεν είναι κάτι το οποίο επινοώ εγώ, δεν είναι κάποιον μπαμπούλα, αλλά μπορεί να το διαπιστώσει κανένας εύκολα αν παρατηρήσει τι συμβαίνει γύρω του.
αν δει κανένα στις λίστες των ευπόλυτων βιβλίων. Ποια βιβλία δηλαδή πρωταγωνιστούν, ποιοι είναι οι συγγραφείς τους, που κάθε εβδομάδα βρίσκονται στα πιο έτσι, δημοφιλή βιβλία με βάση τις πωλήσεις του στα βιβλιοπωλεία. Τα δύο μεγάλα περιοδικά για το βιβλίο, το Athens Review of Books και το Books Journal, έχουν ανοιχτό μέτωπο με την αριστερά. Ενώ μην ξεχνάμε ότι η μεγαλύτερη σε κυκλοφορία κυριακάτικη εφημερίδα είναι η Ναυαρχίδα, το πρώτο θέμα δηλαδή, είναι η Ναυαρχίδα του δεξιού ή ακροδεξιού λαϊκισμού. Άρα, όταν έχει κανένας, αυτή είναι η πραγματικότητα στην οποία ζούμε, έτσι, είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσει κανένας για ηγεμονία της αριστεράς. Υπάρχουν όμως δύο ερωτήματα. Πώς, ίσως να διαρωτηθεί κανένας, πώς συμβαδίζει η άνοδος στην εξουσία του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ με την ιδεολογική ηγεμονία της δεξιάς. Προφανώς δεν θέλω να μιλήσω πάρα πολύ, μόνο δύο σύντομα σχόλια. Η εκλογική επιτυχία του 2015 δεν ήταν αποτέλεσμα μια στροφή της κοινωνίας προς τα αριστερά, αλλά προϊόν της κατάρρευσης του πολιτικού συστήματος λόγω της οικονομικής κρίσης και ειδικά του πράσινου πυλώνα του πολιτικού συστήματος. Από την άλλη πλευρά, η εκλογική νίκη της αριστεράς δεν σηματοδότησε τη ρήξη με το κυρίαρχο νεοφιλελεύθερο παράδειγμα. Αντίθετα, όπως διαπιστώσαμε, η αριστερά υποχρεώθηκε να συμβαστεί με αυτό το κυρίαρχο νεοφιλελεύθερο παράδειγμα. Θα ήθελα να, και για να υπάρχει χρόνος για συζήτηση, επειδή είναι, όλα αυτά είναι πολύ έτσι, δυσάρεστα και βαριά, να κλείσω με δύο αισιόδοξες παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι η δεξιά αναθεώρηση της ιστορίας, παρά την απήχηση που έχει στη δημόσια σφαίρα, παραμένει μειοψηφική ανάμεσα στους ιστορικούς. Η μεγάλη πλειονότητα των ιστορικών, και μάλιστα των ιστορικών, των νεότερων, της νεότερης γενιάς ιστορικών, παραμένει πολύ επιφυλακτική και επικριτική απέναντι στις προσεγγίσεις. Και ο μεγάλος όγκος της ιστοριογραφικής παραγωγής των ιστορικών μελετών για τη δεκαετία του 40, που έχει εκδοθεί τα τελευταία χρόνια, κινείται ακριβώς στον αντίποδα αυτών των μεταναθεωρητικών προσεγγίσεων. Η δεύτερη διαπίστωση είναι ότι το παρελθόν για το οποίο συζητάμε, η Χούντα, με τα ΞΑΣ κτλ., το οποίο προσπαθούν να, κάποιοι να εμφανίσουν ως ένα κανονικό παρελθόν, το οποίο θα πρέπει με έναν τρόπο να είμαστε και κάπως περήφανοι γι' αυτό, παραμένει τόσο προβληματικό, ώστε πολύ δύσκολα μπορεί να μετατραπεί σε κυρίαρχη επίσημη αφήγηση του παρελθόντος σήμερα, το 2017. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο κανένας να υποστηρίξει ότι ο Μεταξάς ήταν ένας δικτάτορας που θα μπορούσε να είχε πει ναι στο Ιταλικό Τελεσίγραφο. Είναι πολύ δύσκολο κανένας να μην πει μάλλον ότι τα τάγματα ασφαλείας εκ των πραγμάτων και εν τέλει ήταν συνεργάτες των κατακτητών και ότι δεν αγωνίστηκαν για την απελευθέρωση της χώρας και ότι η Χούντα ήταν μια στιγμή δικτατορία που συνειδητά διέπραξε το εθνικό έγκλημα του 1974. Όσο και να προσπαθούν με έναν τρόπο να ωρεοποιήσουν αυτό το παρελθόν, στον πυρήνα του και στην ιστορική συνείδηση αυτής της κοινωνίας, αυτά τα γεγονότα, αυτά τα πρόσωπα, αυτές οι εξελίξεις έχουν, θα έκανε ένας, αποκτήσει έναν πυρήνα τέτοιο που δεν μπορεί οποιαδήποτε αναθεώρηση, οποιαδήποτε ωρεοποίηση να τον αλλάξει. Σας ευχαριστώ.